Αγαπητέ Πρόεδρε, βουλευτές και βουλευτίνες του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ομολογώ ότι βρίσκομαι σε μια πάρα πολύ μεγάλη ειδική κατάσταση. Πώς να το πω. Οι φωνασκίες που ακούστηκαν το πρωί εδώ, συνοδευόμενες και από ορισμένες φράσεις ανεπίτρεπτες εντελώς για το Ελληνικό Κοινοβούλιο, με έχουν θέσει σε έναν προβληματισμό. Τελικά, τι ρόλο παίζουμε εδώ? Και για να πω κάτι, για σκεφτείτε τι λέει ο λαός για μας, για τη Βουλή. Αυτό μονάχα σας λέω. Και ένα ιδιαίτερο σημείο, ότι οι φωνασκίες δεν αφορούσαν μονάχα διαμαρτυρίες για εκείνο που έλεγε ένας άλλος, αλλά υποκαθιστούσαν το ίδιο το Προεδρείο. Είναι ένας ολισθηρός δρόμος, γιατί έλεγαν ως πρόεδροι του Κοινοβουλίου τι πρέπει να κάνει ο μιλητής. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι το 1989 δεν ήμουν βουλευτής τότε, αλλά είχα αντιταχθεί σφόδρα για την παραπομπή του τότε Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Ανδρέα Παπανδρέου, στη δικαστήρια για να δικαστεί, διότι θεώρησα ότι δεν μπορεί να ποινικοποιείται η πολιτική ζωή της χώρας. Σήμερα γιατί και πώς συνάδει να υποστηρίζω ότι πρέπει να γίνει εξέταση? Θα ήθελα, σας παρακαλώ, να παρακολουθήσετε το εξής. Δεν είμαι και δεν μπορεί να είναι κανένας από μας ούτε ανακριτής ούτε δικαστής. Δυστυχώς, μία μεγαλύτερη της παραβιάσης του Συντάγματος είναι ότι αυτό το σώμα κάνει νομοθετική εργασία, κάνει δικαστική εξουσία, κάνει εκτελεστική εξουσία, κυβερνάει, κάνει τα πάντα. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει, δεν το λογαριάζουμε, δεν το υπολογίζουμε και επιμένουμε να παίζουμε το ρόλο του δικαστή. Αυτό είναι ένα από τα πιο σοβαρότερα θέματα. Γιατί όμως τώρα δέχομαι ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάνε αυτούς για τους οποίους υποψιαζόμαστε ότι μπορεί να έχουν μία ανάμιξη γύρω από το θέμα της λίστας Λαγκάρντ, την οποία φυσικά ούτε καν διάβασαν. Να πούνε εκείνο το Λαγκάρντ τι σημαίνει. Οπωσδήποτε σας θυμίζω το avant-garde, σας θυμίζω ορισμένες άλλες τέτοιες λέξεις. Σημαίνει ότι πρέπει να βλέπεις, να είσαι στη σκοπιά και πρέπει να βλέπεις τι γίνεται. Ούτε αυτό το είδανε και έτσι είναι φανερά τα ολισθήματα τα οποία έχουν οδηγηθεί στη μία αξιοποίηση η οποία μπορεί να είναι δόλια, μπορεί να είναι κακή, ας μην είναι δόλια, μπορεί να είναι από αμέλεια, μπορεί να είναι απόκρυψη, μπορεί να είναι αλλίωση. Η μη πρωτοκόλλησή της πάντως δημιουργεί ένα πρόβλημα. Και το πρωτοφανές που άκουσα, ότι αν την πρωτοκολλούσαμε θα έβγαινε σε φέη βολάν, έτσι είπε ο μιλητής σήμερα ο Κωνσταντίνου, λέω γιατί δεν βγήκε σε φέη βολάν η λίστα του Λίχτενστάιν και η λίστα του Λουξεμβούργου. Αυτές γιατί δεν βγήκανε σε... Τελειώσαμε κιόλας? Όχι. Λοιπόν, καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Περίμενα από τον Ευάγγελο Βενιζέλο να πει τι θα με στη διάθεση της ανακριτικής και της προκατακριτικής οποιασδήποτε εξέτασης. Καθαρός ουρανός δεν φοβάται. Εμείς στην κατοχή, μέσα στην κατοχή, δεν κρύβαμε τον αγώνα που κάναμε απέναντι στον κατακτητή. Ναι, θα το ξεχάσω, είμαι επονήτης και κάνω αγώνα για την ελευθερία της πατρίδας. Γιατί δεν βγαίνεις να πεις, ναι, έχετε υποψίες για μένα, δέχομαι να περάσω από όλες τις διαδικασίες. Αυτό περίμενα από τον Ευάγγελο Βενιζέλο και δεν το έκανε. Θέλω ειδικά να σημειώσω ότι δεν πρέπει να διολυστήσουμε στην απέτηση του λαού να τιμωρηθούν οι ένοχοι και να επιστραφούν τα αρπαγμένα,
ότι αυτό είναι το κύριο θέμα. Είναι θέμα, αλλά αν δεν συνοδεύεται και από τη δημιουργία θεσμών που δεν θα επιτρέπουν στο μέλλον παρόμοια ανοσιουργήματα, θα είναι ένα μηδέν. Και οι θεσμοί πρέπει να κατοχυρωθούν. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το κύριο θέμα αφορά την κρίση, την οποία δεν προκάλεσε ο ελληνικός λαός, δεν τη δημιούργησε και δεν την τροφοδοτεί. Αυτό μην το ξεχνάμε. Και για όλους εκείνους που λένε ότι μα είπατε να παραιτηθεί, και φυσικά από την αρχή το λέμε, φταίει η κυβέρνηση και πρέπει να παραιτηθεί, η τριτοκομματική ή η τριτοκομματική. Ως πότε θα αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της? Πρέπει, αν είναι εδώ κανείς να ακούσει, αλλά δεν είναι, φωνή γόντου συντήρη μου, τέλος πάντων, να παραιτηθείτε. Αυτό ζητάμε και αυτό ζητάει ο ελληνικός λαός. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κύριος Δημήτριος Κρεμαστινός. Κύριε Πετράκο, είχα ξεχάσει